έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την Αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Ντίνα Νικολάκου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές μας. Κυρία Νικολάκου, σήμερα λοιπόν μας γνωστοποιήσατε πως δόθηκε το πράσινο φως, για να το πω έτσι, στην περιφέρεια Πελοποννήσου για να προχωρήσει το έργο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων. Πείτε μας λοιπόν τι αποφάσεις έχουμε από το ελεγκτικό συνέδριο. Έχουμε πλέον στα χέρια μας την απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου, που είναι και αρκετά μεγάλη, 40 περίπου σελίδες. Mm-hmm. Όπου δίνεται, όπως πολύ εύστοχα είπατε, το πράσινο φως για να συμβασιοποιήσουμε ένα έργο το οποίο το έχουμε χαρακτηρίσει επανειλημμένα ως έργο σημαία. Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι που το ελεγκτικό συνέδριο έδωσε έγκριση στην διαδικασία που ακολουθήθηκε, δηλαδή στην νομιμότητα όλων των σταδίων του διεθνούς διαγωνισμού, και μπορούμε πλέον, όπως ξεκάθαρα αναφέρεται και, στην απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου, να προχωρήσουμε στη συμβασιοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Κύριε Νικολάκου, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, όποιες ενστάσεις υπήρχαν από όποιες πλευρές, πλέον δεν υφίστανται μετά από αυτή την απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου και μιλάμε για μια άμεση υπογραφή της σύμβασης. Ξεκινά άμεσα το έργο. Κοιτάξτε, υπάρχει μεγάλη πολιτική ικανοποίηση, αλλά όπως ξέρετε, επιλέγουμε με πολύ σοβαρότητα και χωρίς κομπασμό κάθε φορά να αντιμετωπίζουμε αυτά τα ζητήματα. Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να παραδώσουμε στους Πελοποννήσιους συμπολίτες μας, που με τόσο μεγάλη λαϊκή εντολή, τόση εμπιστοσύνη μας έδειξαν. Άρα λοιπόν, βεβαίως, ετοιμάζουμε τις διαδικασίες, πρέπει να δημιουργηθούν κάποιες διοικητικές πράξεις. Mm-hmm. Αυτές θα ολοκληρωθούν πολύ σύντομα. Στις επόμενες ημέρες θα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στη συμβασιοποίηση του έργου. Αντιλαμβάνεστε ότι όλες αυτές οι φωνές, οι αντιπολιτευτικές, οι οποίες ξεπέρασαν τα όρια, όλες αυτές οι συκοφαντίες που ακούγαμε για δίθεν παρανομίες και για στημένους διαγωνισμούς, θα έλεγα ότι σήμερα έκλεισε αυτό το κεφάλαιο. Λυπάμαι που δεν άκουσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο τον επικεφαλής της Μίζωνος να ζητάει ένα μεγάλο συγγνώμη για αυτά που έλεγε σε σχέση με την νομιμότητα. Mm-hmm. Γιατί μπορεί ο καθένας να έχει μια άλλη άποψη σε ό,τι αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων. Σε καμία περίπτωση όμως δεν επιτρεπόταν να ακούγαμε τόσο βαριές συκοφαντικές κουβέντες σε σχέση με τον διαγωνισμό. Η νομιμότητά του έχει πλέον επιβεβαιωθεί με τρεις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, αλλά και με τη βούλα, θα έλεγα έτσι εκλαϊκευμένα, του ελεκτικού συνεδρίου σε όλα τα στάδια, σε ένα διαγωνισμό πρωτόγνωρο, καινοτόμο, που για πρώτη φορά έγινε στη χώρα μας. Και θέλω να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους μας, την Επιτροπή Διαγωνισμού, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, της προηγούμενης θητείας μας, συμπολίτευση και αντιπολίτευση, γιατί πραγματικά όλοι συνέβαλαν στο να έχουμε ένα τόσο άρτια νομικά, από νομικής πλευράς, ένα τόσο άρτιο διαγωνισμό, ο οποίος σήμερα επικυρώθηκε. Κύριε Νικολάκου, βοηθήστε μας σε κάτι για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Ακούσαμε τον κύριο Τατούλη να λέει πως μέσα σε 10 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης οι δημοτικές αρχές θα απαλλαχθούν από το μεγάλο βάρος της διαχείρισης των απορριμμάτων. Θα αναρωτηθούν λοιπόν αρκετοί ακροατές που μας ακούν αυτή την ώρα, τι θα γίνει λοιπόν με το σχεδιασμό του Δήμου Τρίπολης, για παράδειγμα, που σχεδιάζει ένα κομμάτι διαχείρισης στο Μεγαβούνι. Αν προχωρήσει λοιπόν και δημιουργηθεί συγκεκριμένη μονάδα, όταν θα ολοκληρωθεί το δικό σας έργο, θα είναι μια μονάδα που δεν θα χρησιμοποιείτε, πώς ακριβώς θα γίνει? Κοιτάξτε, αυτό που βάζετε είναι ένα κέραιο ερώτημα και προκύπτουν αυτά τα ερωτήματα με δεδομένο ότι θα πρέπει να νομίμως να διαχειριστούν οι δημοτικές αρχές στην προσωρινή διαχείριση. Ο Περιφερειάρχης όμως υπενθύμησε ότι μέσα από το διαγωνισμό προβλέπεται ότι μέσα στους πρώτους 10 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης η ανάδοχος εταιρεία θα μπορεί να διαχειριστεί προσωρινά τα απορρίμματα. Αυτό σημαίνει ότι οι δημοτικές αρχές πλέον μέσα στο πρώτο δεκάμηνο έχουν τη δυνατότητα νόμιμης προσωρινής διαχείρισης. Από εκεί και πέρα, στους επιμέρους σχεδιασμούς των δημοτικών αρχών, θεωρώ ότι θα πρέπει να κάτσουμε όλοι σε ένα τραπέζι, να δούμε πώς πρέπει να προχωρήσουμε, και εμείς και οι δημοτικές αρχές έχουμε ένα στόχο, το δημόσιο συμφέρον, και θα βρεθεί η καλύτερη πάντα δυνατή λύση. Άρα αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι αν δημιουργηθεί κάτι τέτοιο και προχωρήσει γρήγορα το συγκεκριμένο έργο, μιλάω για το Δημοτρίπολης γιατί το γνωρίζουμε καλύτερα, θα έχει διάρκεια ζωής στην ουσία μόνο 10 μήνες, γιατί μετά θα αναλάβει ανάδοχος εταιρεία. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ αυτή τη στιγμή δεν θα ήθελα να πάρω θέση στο τι κάνει κάθε δημοτική αρχή,
Όμως μπορώ να πω πραγματικά ότι δίνεται ένα όπλο στις δημοτικές αρχές να φύγει αυτός ο βραχνάς, αυτό το άγχος. Ο Δήμος Τρίπολης βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και από την προηγούμενη δημοτική αρχή και με αυτή τη δημοτική αρχή. Οι ευθύνες δεν ανήκουν μόνο στους δημάρχους. Είναι μεγάλο και διαχρονικό το πρόβλημα και δεν μπορώ να επιρρύψω ευθύνες, αλλά θέλω να σας πω ότι σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για την Πελοπόννησο. Και αυτή η μέρα δεν είναι μόνο για την Περιφερειακή Αρχή. Είναι για όλους τους συμπολίτες μας, είναι για όλες τις δημοτικές αρχές, γιατί θα μπορέσουμε από εδώ και πέρα να συνεννοηθούμε. Μέχρι τώρα κανείς δεν είχε δώσει στις δημοτικές αρχές ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό. Ο κάθε δήμαρχος μόνος του προσπαθούσε να βρει λύση, με υποσχέσεις από τα Υπουργεία που ποτέ δεν ήταν σχεδόν πραγματικές. Τώρα όμως οι δήμαρχοι θα έχουν ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό και θα μπορούν πάνω σε αυτό το σχεδιασμό πραγματικά να δουλέψουν και να έχουν και αυτοί τη δυνατότητα μιας προσωρινής διαχείρισης. Γιατί όταν θα γίνουν οι μονάδες, πιστεύουμε δηλαδή του χρόνου τέτοια εποχή, να μπορούμε πραγματικά να μιλάμε όλοι για το οριστικό τέλος της προσωρινής διαχείρισης και μια ολοκληρωμένη διαχείριση η οποία θα καθιστά την περιφέρεια Πελοποννήσου, περιφέρεια πράσινη, περιφέρεια της ελευθερίας, σύγχρονη ευρωπαϊκή περιφέρεια, ανοίγοντας πολλαπλούς ορίζοντες ανάπτυξης. Κύριε Νικολάκου, για να κλείσουμε αυτό το θέμα, γιατί θέλω και ένα σχόλιο σας για το κομμάτι του προϋπολογισμού, για να καταλάβουν λοιπόν οι ακροατές μας, σε 10 μήνες, ας υποθέσουμε από τώρα, όταν θα αναλάβει τέλος πάντων η εταιρεία, η ανάδοχος εταιρεία, την προσωρινή διαχείριση, θα οφείλουν οι Δήμοι να δώσουν το κομμάτι της προσωρινής διαχείρισης στη συγκεκριμένη εταιρεία. Να δώσουν δηλαδή τα απορρίμματα ο κάθε Δήμος που έχει στην εταιρεία για να τα διαχειριστεί. Σωστά καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, σωστά καταλαβαίνετε, αλλά δεν θέλω να βάλω το ρήμα οφείλουν. Θέλω να βάλω ένα άλλο ρήμα για να. Δεν είναι, ξέρετε, κάτι το οποίο θα γίνει σε αντιπαλότητα. Είναι κάτι το οποίο θα γίνει σε συνεργασία. Πιστέψτε με λοιπόν ότι εμείς εκεί στοχεύουμε μέσα σε αυτούς τους 10 μήνες να γίνουν όλες οι απαραίτητες συνεννοήσεις και συμφωνίες έτσι ώστε πραγματικά να αποδείξουμε στους πολίτες της Πελοποννήσου ότι μπορούμε εδώ στην Πελοπόννησο να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Είναι κάτι που το ορίζει η σύμβαση, όμως είναι κάτι που θα έρθει σε συμφωνία με τον εκάστοτε δήμαρχο και υπάρχει και το περιθώριο κάποιας άλλης επιλογής από τους δημάρχους. Κοιτάξτε να δείτε, θα είναι δεδομένο ότι και οι δημοτικές αρχές θα επιλέξουν την πιο συμφέρουσα λύση και την πιο νόμιμη λύση. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο σας απαντάω ευθέως. Άρα λοιπόν, είναι δυνατόν μια δημοτική αρχή να επιλέξει την ακριβότερη λύση για τον πολίτη του, για τον δημότη του, όταν υπάρχει μια λύση η οποία δίνει τη δυνατότητα για μικρότερα κόστη. Άρα λοιπόν, πιστεύω πάρα πολύ στη συνεργασία και στη συμφωνία. Πιστεύω ότι και οι πιο δύσπιστοι κατανοούν πλέον ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου κατάφερε να φέρει σε πέρας ένα πολύ δύσκολο έργο, ένα έργο το οποίο είχε πολιτικό ρίσκο γιατί ήταν πρωτόγνωρο και καινοτόμο, ένα έργο το οποίο για πρώτη φορά φέρνει το θέμα της χωροθέτησης σε ιδιώτη, γι' αυτό και έτρεξε το έργο γρήγορα, ξεπεράσαμε αγκυλώσεις του παρελθόντος, κάναμε βήματα και ανοίξαμε δρόμους. Πιστέψτε με ότι αυτό το έργο ανοίγει δρόμους εθνικούς και όχι μόνο για την Πελοπόννησο. Κύριε Νικολάκου, και ένα σύντομο σχόλιο σας για τον προϋπολογισμό, τον οποίο αρκετοί από την αντιπολίτευση σήμερα κατά την συζήτηση για την έγκρισή του τον χαρακτήρισαν ως φτωχό. Κοιτάξτε, σίγουρα αυτή τη στιγμή τίποτα δεν υπάρχει πλούσιο στη χώρα μας. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Το θέμα όμως είναι να υπάρχει η βούληση και η ικανότητα με λίγα χρήματα να κάνουμε πολλές δράσεις. Και πιστέψτε με ότι αυτό η Περιφέρεια Πελοποννήσου το καταφέρνει. Πράγματι, τα χρήματα δεν είναι πολλά. Οι επιχορηγήσεις, οι κρατικές και οι ΚΑΠ έχουν μειωθεί απελπιστικά, θα σας έλεγα. Ο προϋπολογισμός έχει 0% ΚΑΠ. Όμως προσπαθήσαμε να φέρουμε ένα προϋπολογισμό και ρεαλιστικό και ίσως και λυσμένο. Ένα προϋπολογισμό που πραγματικά θα κάνει το 2016 με την κανονική ροή. Ένα προϋπολογισμό ο οποίος στο τέλος του 2016 θα μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας προϋπολογισμός όπως και το 2015 που δεν πέσαμε έξω στα ποσά που προϋπολογίσαμε. Γιατί ποσό μιλάμε, κύριε Νικολάκου, για τον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό? Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε χοντρικά, θα σας τα πω, γύρω στα 87 εκατομμύρια έσοδα
συν 27 εκατομμύρια ταμιακό υπόλοιπο και ισοσκελίζουμε τα έξοδά μας τα οποία είναι γύρω στα 120. Είμαστε απόλυτα ισοσκελισμένοι. Δεν έχουμε θέμα, κανένα πρόβλημα σε αυτό. Αυτό που θα προσπαθήσουμε είναι, όπως κάναμε και το 2015, να βρούμε και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Γιατί ο προϋπολογισμός δεν είναι τίποτα άλλο από διαχειριστικός, με δεδομένο ότι υπάρχουν μέσα λειτουργικά έξοδα, υπάρχουν μέσα δαπάνες υποχρεωτικά που πρέπει να πληρώσουμε, όπως η μισθοδοσία των υπαλλήλων. Είναι ένας προϋπολογισμός που είμαστε υποχρεωμένοι από τις μνημονιακές μας υποχρεώσεις και εμείς ξέρουμε ότι πρέπει να τηρήσουμε αυτές τις υποχρεώσεις παρά τις αντιρρήσεις που έχουμε. Όμως αυτή τη στιγμή πρέπει να τις τηρήσουμε και με άλλους τρόπους, με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις ανάπτυξης. Μην ξεχνάτε ότι το 2015, όταν ήταν ελάχιστα τα χρήματα του ΠΟΥΔΟΕ, η Περιφέρεια Πελοποννήσου εξασφάλισε εκατομμύρια ευρώ για το ΠΟΥΔΟΕ και αυτή τη στιγμή από τη μία άκρη της Πελοποννήσου ως την άλλη γίνονται έργα από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 15 εκατομμύρια για κάθε ενότητα. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Παρά τα αυτά θέλω να πω ότι δυστυχώς για μία ακόμη φορά ακούσαμε από την αντιπολίτευση ένα λόγο καταγγελτικό χωρίς όμως να στηρίζεται σε συγκεκριμένες προτάσεις. Και φτάνει πια ένα αστηρό, όχι από όπου και αν προέρχεται. Καλό θα είναι να υπάρχουν προτάσεις δημιουργικές. Όταν η αντιπολίτευση καταθέτει δημιουργικές προτάσεις, τότε και η πλειοψηφία γίνεται καλύτερη. Δυστυχώς σήμερα στον προϋπολογισμό δεν ακούσαμε κάτι τέτοιο. Είχαμε, εκτός από τον κύριο Γόντικα, ο οποίος πάντα έχει ένα καθαρό πολιτικό λόγο, με τον οποίο εγώ διαφωνώ, αλλά όμως αποδέχομαι την άλλη άποψη. Δυστυχώς, κυρίως από την ίζων μειοψηφία, ακούσαμε μπερδεμένες απόψεις, απόψεις οι οποίες από τη μία συμφωνούν, από την άλλη διαφωνούν με την κυβέρνηση, με το παρατηρητήριο, με το μνημόνιο. Εμείς, ξέρετε, πολιτικά, μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο πιστεύουμε ότι πρέπει να ενώνουμε δυνάμεις υπέρ της Πελοποννήσου και να μην στεκόμαστε στην αγκύλωση που προκαλεί στον καθένα μας η όποια κομματική επιλογή του. Κυρία Νικολάκου, κρατάμε τα όσα μας είπατε. Θα είμαστε σε επικοινωνία για το ζήτημα των απορριμμάτων, γιατί έχουμε αρκετές απορίες των ακροατών και των πολιτών να λύσουμε. Και ελπίζω να τα πούμε και από κοντά και στο στούντιο για να μας λύσετε όλες τις απορίες. Είμαστε στη διάθεσή σας. Είστε σε ένα πλέον ραδιόφωνο που ακούει πάρα πολλοί κόσμος και εμείς οφείλουμε να είμαστε πάντα εκεί και να απαντάμε σε όλες τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.